ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Do 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 do. Καλησπέρα σε όλο το παρεάκι του ανάποδου κόσμου μας. Καλά ξυπνητούρια σε όσους μόλις ξυπνάτε, γιατί έχουμε και πολλούς ξενύχτηδες στην παρέα. Καλή όρεξη σε όσους μόλις τρώτε. Καλό απόγευμα σε όσους ξυπνάτε πρωί με τα κοκόρια. Πάρτε θέσεις μπροστά στον καναπέ, γιατί μια γυναίκα όμορφη πολύ γυρίζει σήμερα τον κόσμο ανάποδα. Αυτό που λέμε στην ποδιά της, σφάζονται παλικάρια. Όμορφη, αλλά με ουσία και περιεχόμενο. Είναι ταλαντούχα ηθοποιός και πολύ προσεκτική στις επιλογές της. Κυρία σε όλα. Αλλά και τζοράς, μαγκάκι όταν χρειάζεται. Ανέβηκα εδώ πάνω, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να υποδεχτώ την Κατερίνα Αλέχου. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Κατέβα, κάτω, θα χτυπήσεις. Κατέβα. Δεν κατεβαίνω. Άμα κατέβω, θα νιώσω χόμπιτ μπροστά σου. Έλα, κατέβα να μιλήσουμε. Δεν θα κάτσεις. Αν δεν κάτσεις, δεν κατεβαίνω. Δεν κάθομαι, έλα. Όχι. Έλα. Όλη την εκπομπή θα την βγάλουμε από εδώ πάνω. Κανόνισε. Αλλιώς δεν κατεβαίνω. Μέχρι να βρούμε τις τελικές μας θέσεις, για δείτε τι θα δούμε σήμερα. Και μετά μαζί με Κατερίνα Αλέχου. Κατερίνα Αλέχου, μπήκες στο στούντιο και ομόρφινες ακόμα περισσότερο τον κόσμο μας, τον ανάποδο κόσμο μας. Ανάποδο, εσύ τα κάνεις όλα έτσι. Δεν μου έχει ξανατύχει αυτό. Να σε υποδεχτούν σε σκαμνάκι. Ναι. Τόσο πολύ, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Να σε καλά, εγώ χαίρομαι. Και σε πάω ανάποδα, λοιπόν. Πριν σε ρωτήσω πώς είσαι και τι κάνεις, θα σε ρωτήσω τι ύψος έχεις. 1,80. Αντιμετώπισες προβλήματα με τους παρτενέρ σου στη δουλειά, δηλαδή. Εγώ ποτέ με το ύψος μου. Οι άλλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εγώ δεν αντιμετωπίζω κανένα. Εκ των πραγμάτων, δηλαδή, υπήρχαν παρτενέρ οι πρωταγωνιστές σου, οι οποίοι ήταν λίγο πιο κοντοί, έτσι. Ναι, δε, έχει συμβεί, εντάξει. Ναι, αλλά λύνονται τα πράγματα. Πώς λύνονται? Μερικές φορές χρειαζόταν, όπως με το Χαραλαμπόπουλο στο Ιστοτέρι μου. Πώς λύνονται? Οι γνωστές μπετανίνες μπαίνουν, ακουμπάνε, πατάνε κάπου αλλού. Σε ένα ξύλο, σε ένα κομμάτι ξύλο. Όχι τόσο μεγάλο σαν αυτό που πατούσες εσύ. Έχεις κάνει τέτοιο γύρισμα δηλαδή? Αμέ, και ξυπόλυτη παίζω συνήθως. Όταν δεν φαίνονται τα πόδια, για να είμαι πολύ κοντή, να μην έχω καθόλου παπούτσι. Και βγαίνει ο άλλος μετά και το παίζει ωραίος και μάγκας, έτσι. Και αν μπορούσε ο τηλεθεατής να δει ότι είναι πάνω σε ένα σκαμνάκι, ας πούμε, θα γινόταν η απομυθοποίηση του όλου πράγματος. Είναι η μαγεία της τηλεόρασης, του σινεμά, γενικά της τεχνητής εικόνας αυτό. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει εμένα. Στην προσωπική σου ζωή, με κάποιον σύντροφο κοντύτερο από σένα, έχεις κάνει ποτέ δεσμό? Ναι. Ή κοντύτερο ή λίγο ή ακριβώς ίσο. Ξέρεις, οι άντρες όταν είναι στο ακριβώς ίδιο με σένα δείχνουν κοντύτεροι, έτσι κι αλλιώς. Γιατί η γυναίκα φοράει και λίγο τακούνι. Ναι, είναι και πιο αδύνατη, έχει άλλο σωματότυπο και... Αλλά δεν έχουν σημασία αυτά. Δεν έχουν, λες. Όχι, το ύψος δεν παίζει ρόλο. Καμία. Τα αισθήματα. Όχι μόνο τα αισθήματα, αλλά το ύψος σίγουρα δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που λες και εσύ, λέει η Ελισάνη Ντεκρούς, και αν αναρωτιέσαι ποια είναι η Ελισάνη Ντεκρούς, ναι. Είναι η πιο ψηλή γυναίκα της Βραζιλίας, η οποία είναι 2,7 εκατοστά, 2 μέτρα και 7 εκατοστά, και το έχει φτιάξει με ένα κοντούλι όμως. 1,65. Για δες τη και τη σχολιάσουμε μετά. Για ένα τρίτο μάτι, ο πιο κατάλληλος χαρακτηρισμός για αυτό το ζευγάρι θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα η ατέριαστη. Και ο λόγος είναι προφανής. Ακόμα και για τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Ο Έρος όμως, ύψος δεν κοιτά. Ακόμα και όταν η διαφορά είναι μεγάλη. Ο λόγος για τη νεαρή Ελισάνη Ντεκρούς, την ψηλότερη έφηβη στη Βραζιλία με ύψος 2 μέτρα και 7 εκατοστά, η οποία βρήκε τον έρωτα στα μάτια του Φρανσινάλδου Ντασίλβα Καρβάγιο, το ύψος του οποίου δεν ξεπερνάει το 1 μέτρο και 65 εκατοστά. Περπατάνε πιασμένοι χέρι-χέρι, όπως κάθε ερωτευμένο ζευγάρι στην ηλικία τους. Όμως το συγκεκριμένο ζευγάρι το χωρίζει μια απόσταση μισού μέτρου. Όταν θέλουν να φιληθούν, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, διότι η Ελισάνη θα πρέπει να σκύψει και ο Φρανσινάλδο να σηκωθεί στις μύτες των ποδιών του. Όπως καταλαβαίνετε, τα σχόλια στο δρόμο δίνουν και παίρνουν. Η αγάπη τους όμως είναι τόσο μεγάλη που τίποτα δεν τους πτωεί και τίποτα δεν μπορεί να σαμποτάρει τον έρωτά τους.
Αυτό θα πει έρωτας με διαφορά ύψους. Εν τω μεταξύ η κοπέλα είναι σαν ουρανοξύστης. Είναι τεράστια. Μόνο ένας κοντός θα μπορούσε να τολμήσει να την πλησιάσει, ξέρεις. Ενώ ένας πιο ψηλός, όσο πιο μικρή είναι η διαφορά, δεν θα τολμούσε. Αυτό σου λέει τώρα. Τολμάνε. Ο κοντός βέβαια. Ο κοντός έχει τόλμη. Δεν έχει ύψος, αλλά έχει τόλμη. Μόνο ο κοντός έχει τόλμη, δηλαδή. Ο ψηλός. Έχει περισσότερη από τον κοντό, από το ψηλό. Γιατί ο ψηλός θεωρεί ότι το έχει. Καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Και πολλές φορές το χάνει. Ενώ ο κοντός παλεύει να. Παλεύει για να επιβιώσει αυτή τη ζωή. Έχεις εμπειρία δηλαδή από κοντούς. Τους παρατηρείς, τους παρατηρώ πάρα πολύ. Έχουν θράσος, θάρρος. Γενικά οι άντρες σήμερα πώς είναι. Θέλω να πω, φλερτάρουν, είναι διεκδικητικοί, είναι πιο κρατημένοι. Είναι δειλοί, είναι φοβισμένοι, είναι μπερδεμένοι. Αλλά όλα αυτά δεν είναι δικαιολογίες και άλοθη. Τι να κάνουμε, αλλάζει. Μα έτσι κι αλλιώς η ζωή έχει αλλάξει. Και εμείς αλλάζουμε, όλοι αλλάζουμε. Πρέπει και αυτοί να επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους ξανά. Εσύ, ας πούμε, που είσαι μια γυναίκα πολύ όμορφη, με αναλογίες μοντέλου, αλλά ταυτόχρονα και δυναμική και αναγνωρίσιμη και ξέρεις τι θες, σε προσεγγίζουν εύκολα ή κρατιούνται, λένε, όπα, πού να πάω, θα φάω χιλόπιτα. Αυτοί που έχουν υπάρξει δίπλα μου ή ως φίλοι εν τέλει ή ως δεσμός, μα έχουν τολμήσει, οι άλλοι δεν με αφορούν. Γιατί έτσι, δεν έχουν τολμήσει. Πάντως, ξέρεις τι σκέφτομαι πολλές φορές και αναπολώ έτσι παλιές εποχές, ρομαντικές. Τότε που οι άντρες ήταν και πιο δυναμικοί, υπήρχε η αλληλογραφία, έστειλαν γράμματα. Σκοτωνόντουσαν και για μια γυναίκα, βέβαια. Έβγαζαν ξύφι, όχι αστεία. Επειδή εμείς εδώ το παραμύθι μας το κάνουμε πράξη, Κατερίνα Λέχου. Κατερίνα Λέχου. Κατερίνα Λέχου, λέμε. Τι θέλεις. Σου πετάω το γάντι. Τι είπες, κοντί, κοντί, τι είπες. Πώς με είπες. Εντάξει, λοιπόν, τώρα θα δεις. Ο πλήσου. Τώρα θα δεις. Σε προκαλώ σε έναν τίμιο αγώνα. Ωραία. Είσαι έτοιμη. Ναι. Φόρα την κάσκα. Είδε κοντή. Είδε τσικοντή. 2-0. Ποιος μετράει. Εγώ. Τα-τα-τάν, τα-τα-τάν. Πέσε κάτω. Πέσε κάτω. Πρέπει μόνο σου να με ρίξεις. Σε αυτή τη ζωή. Να σου πω. Τη δύσκολη που ζούμε. Ναι. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κερδίζονται με μάχη. Ωραία μαλλιά. Στη ζωή, την κανονική ζωή, σε ποιες περιπτώσεις θα ύψωνες το ξύφο σου? Για πάρα πολλά πράγματα. Πάντως σίγουρα για τους ανθρώπους που αγαπώ. Ξέρει να δίνει μάχες η Κατερίνα Λέχου και να κερδίζεις αυτές και στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση. Για να την απολαύσουμε λοιπόν έτσι όπως τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Αδύνατη, ψηλή και όμορφη. Όχι απλώς αδύνατη, ψηλή και όμορφη. Όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό. Η εμφάνιση δεν παίζει τόσο ρόλο. Δεν τα κοιτάω αυτά. Μα δεν σε ξέρω. Βέβαια, εντελώς συμπτωματικά όλοι σου οι γκόμενοι ήταν θεοί. Όπως το πες. Εντελώς συμπτωματικά. Δεν το επιδιώκω. Έχει μια μπέμβε. Αλλά όπως ξέρεις, εγώ αυτά δεν τα κοιτάω. Καλέ, δεν σε ξέρω. Άλλωστε η μπέμβε δεν κάνει τον άνθρωπο.
Όχι βέβαια. Πού θα με πας, πού θα με πας. Όπου γουστάρεις κι αγαπάς. Η γυναίκα το κοτόπουλο και το σκουλίκι θέλουν χέρι. Για να το λες κάτι δεν ξέρεις. Τουλάχιστον από κοτόπουλο και σκουλίκι. Κρύβω από μέσα μου έναν Έλληνα. Αλλά πώς να σου το πω. Για πες μου να ξέρω. Ελληνάρα. Original. Είναι μια τάκα που τη λέω συχνά στις γυναίκες. Χάιδεψε το, δεν θα κάνει. Ποιος ξέρει τι βλέπουν οι καημένες και τρομάζουν. Μου την είπε. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Α, γιατί δεν τρως. Προσέχω λίγο. Προσέχεις, μα έχεις η ανάγκη να προσέχεις. Σαν ξυλάγρο είσαι. Εγώ πιστεύω η γυναίκα πρέπει να έχει και τα στρογγυλέματά της. Γιατί, για να τσουλάει. Όχι, να έχει ο άνδρας να πιάνει. Όπου γουστάρεις κι αγαπάς, μόνο με μένα ναι θα πας. Θέλω να σας δω να φεύγετε τώρα. Ελένη. Μη μιλάς, Διονύση. Ελένη. Στα τσακίδια, να κατεβαίνετε τις σκάλες. Ελένη. Γρήγορο, στα τσακίδια. Δεν ξαφανείς. Σιου. Εσύ ο άνθρωπος μου, η καρδιά που αγαπώ. Το καντήλι της ζωής μου, που αν σβήσει θα σβηστώ. Έχεις αφήσει το στίγμα σου σε αρκετές προσεγμένες δουλειές και ειδικά μετά το νησί. Αγχώθηκες καθόλου ποιο θα είναι το επόμενο βήμα και αν θα είναι τόσο καλό, τόσο δυνατό? Όχι. Αν και τα πράγματα τώρα πια έχουν γίνει λίγο πολύ συγκεκριμένα στην τρέχουσα πραγματικότητα και λίγο έτσι πνιγυρά, αλλά δεν αγχώνομαι γιατί ένας άνθρωπος δικαιούται και τις αποτυχίες του, ξέρεις. Απλώς το θέμα είναι να πηγαίνεις πάντα με την αλήθεια της καρδιάς σου σε κάτι και όχι σκεπτόμενος άλλα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία όλων των ανθρώπων, ό,τι και αν, με ό,τι και αν έχουν καταπιαστεί, έχουν και αποτυχίες και επιτυχίες. Και μαθαίνεις και από τα δύο πολλά πράγματα. Βέβαια, και από τις αποτυχίες. Βεβαίως, κυρίως μη σου πω. Υπάρχουν πράγματα που χρειάστηκε να θυσιάσεις για την καριέρα σου? Νομίζω ότι για οτιδήποτε κάνεις με αφοσίωση πρέπει να θυσιάσεις κάτι άλλο. Δεν πιστεύω δηλαδή σε αυτούς τους σούπερ ανθρώπους που τα κάνουν όλα τέλεια. Δεν νομίζω. Και μπορούν να γίνεται. Είναι σε 100 πράγματα ταυτόχρονα. Δεν νομίζω, γίνεται αυτό, δεν νομίζω ότι γίνεται να έχεις την τέλεια. Τώρα, ας μου επιτραπεί κιόλας αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά κάτι θυσιάζει, απλώς βρίσκουν μια χρυσή ισορροπία. Κάποια στιγμή θυσιάζουν λίγο την οικογένεια για την καριέρα, κάποια στιγμή λίγο την καριέρα για την οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα και παράλληλα όλα να είναι. Στο να τα κάνεις όλα με όλες τους τις δυνάμεις, δεν νομίζω ότι γίνεται. Εγώ φυσικά και έχω θυσιάσει πράγματα, θέλω να καταλήξω λοιπόν, γιατί πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή η δουλειά μου. Δηλαδή ήμουν τόσο αφοσιωμένη σε αυτό, που φαντάζομαι χωρίς να το καταλάβω. Ήταν η προτεραιότητά σου. Άφησα πράγματα, είτε ήταν μπορεί να έχω μιλήσει τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τη μαμά μου, πολλές φορές, ακόμα και τώρα μου παραπονιέται, ας πούμε. Οι γύρω σου πώς το αντιμετωπίζουν αυτό, το δέχονται? Ότι ναι. Η προτεραιότητά σου είναι κάτι άλλο. Τώρα πια με τα χρόνια, ξέρεις, είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει γίνει αποδεκτή. Γιατί καμιά φορά κινδυνεύεις και να τους χάσεις. Ή όχι. Νομίζω ότι αυτούς. Άμα σε αγαπάνε, δεν κινδυνεύεις. Άμα σε αγαπάνε πολύ, όχι, δεν θα τους χάσεις. Αυτοί που σε αγαπάνε. Και θα κατανοήσουν, θα δείξουν κατανόηση. Μετά κι εσύ θα κάνεις μια προσπάθεια. Εντάξει. Κάπως βρίσκονται ισορροπίες. Τηλεόραση βλέπεις? Βλέπω τηλεόραση, αλλά με πάρα πολύ συγκρότηση όταν την ανοίγω. Δεν είμαι αυτός ο θεατής που ανοίγει την τηλεόραση για να χαλαρώσει. Είμαι αυτός που ανοίγει για να δει τηλεόραση. Άρα σημαίνει ότι είμαι ενεγρηγώσει. Θα βρω αυτό που θέλω, θα πάω στοχευμένα και αν δεν το βρω θα την κλείσω. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, σε όποιο κανάλι και αν γυρίσεις, τηλεοπτικό, σε όποια παρέα και αν βρεθείς, το θέμα ζήτησης είναι ένα. Ποιο? Η κρίση. Εσείς τις παρέες το συζητάς, είναι το βασικό θέμα συζήτησης? Όχι έτσι όμως, με ψημυρώντας δηλαδή για την κρίση. Καταρχήν δεν είναι κρίση, είναι πόλεμος για μένα. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο ο οποίος είναι υπόγειος, δεν είναι απτός, είναι ύπουλος, είναι οικονομικός. Άρα το θέμα δεν είναι να λες, γιατί είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό που ζούμε, αυτή η ύφεση, είναι η καθημερινότητά μας.
πρέπει να προσπαθείς όταν το συζητάς να καταλαβαίνεις λίγο πιο. Θα μου πεις και άμα καταλάβω τι έγινε. Θα αλλάξω το ρου των πραγμάτων. Όχι. Δεν θα αλλάξεις, δεν θα τα αλλάξεις. Αλλά μπορείς να προετοιμαστείς για τον επόμενο τόνο. Αυτό μπορείς να κάνεις. Γιατί, τι εννοώ δηλαδή, όταν ζεις σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τι πρέπει να κάνεις, να οργανωθείς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να οργανωθείς και να πολεμήσεις. Να οργανωθείς για να επιβιώσεις. Στον πόλεμο επιβιώνεις. Αυτό κάνεις. Απλό, όταν είναι κανονικός και πέφτουν βόμβες, κοιτάς να φτιάξεις ένα καταφύγιο, να πάρεις το φαγητό σου, τι κάνεις. Αυτά δεν κάνεις. Όταν είναι αυτός. Όταν είναι αυτός, πρέπει να δεις αντίστοιχες κινήσεις τι πρέπει να κάνεις. Αυτό. Και... άρα να είναι ένα μια γόνιμη συζήτηση, θέλω να πω, και όχι απλώς να λέμε «Α, μου κόψανε το μισθό άμα δεν με πληρώσαν, σιγά». Γιατί όλη η Ελλάδα είναι απλήρωτη και με κομμένο το μισθό. Διανύουμε μια περίοδο, θεωρείς, που έχει διχαστεί και λίγο η κοινωνία μας. Δεν νομίζω ότι έχουμε διχαστεί περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές. Πάντα δεν ήταν έτσι διχαστεί. Ειδικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Δύο Έλληνες, άμα τους βάλεις μαζί, θα τσακωθούν. Δύο. Ο τρίτος δεν τον βάζω μέσα. Δεν είμαστε, δεν έχουμε συλλογικό πνεύμα σαν λαός. Λειτουργούμε καλά ως μονάδες. Συλλογικά λειτουργούμε μόνο σε άλλες συνθήκες που εκτός τόπου. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Είναι στο DNA μας. Δεν νομίζω ότι είναι στο DNA μας, είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε με μια εγωκεντρικότητα, με μια εγωπάθεια. Ότι εγώ μόνος μου, ότι εγώ μπορώ, δεν χρειάζεται, ότι δεν με νοιάζει ο διπλανός. Είναι σαν το ανέκδοτο, το ξέρεις. Τα ανέκδοτα λένε όλη την αλήθεια. Είναι σαν τον Γάλλο, τον Άγγλο και τον Έλληνα που τους έρχεται το τζιν και τους λέει μια χάρη. Εσύ μπορείς να ζητήσεις μια χάρη, εσύ και εσύ. Λέει ο Άγγλος, θέλω, ξέρω εγώ, ένα εξοχικό στο. Χα, ξέρω εγώ, στα Highlands. Λέει ο Γάλλος, θέλω ένα εξοχικό στο αυτό. Και λέει και ο Έλληνας, θέλω να πεθάνει ο γάιδαρος του διπλανού μου. Αυτή είναι η χάρη που ζητάει. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν σε ενδιαφέρει ο εαυτός σου. Ο διπλανός σου, σε ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός σου. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι στο DNA μας. Απλώς έχουν γαλουχηθεί αρκετές γενιές έτσι. Ναι. Τώρα πρέπει να το απεμπολίσουμε αυτό, γιατί θα μας πάει. Έχεις μετανιώσει για κάτι που έκανες ή για κάτι που δεν έκανες στη ζωή σου γενικότερα? Όχι. Για μερικά πράγματα αισθάνομαι ότι τα έκανα λίγο καθυστερημένα. Γιατί γενικά είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ έτσι λίγο. Έχω και μια έμφυτη δειλία σε μερικά πράγματα και λειτουργώ δηλία λίγο αργά. Εσύ. Ναι. Έχω μια δειλία. Δεν το πιστεύω. Ναι. Γιατί μου φαίνεσαι πολύ έτοιμη για όλα. Πολύ προτάσεις τα στήθη. Το πάω κόντρα. Το πάω κόντρα. Επειδή το ξέρω την αδυναμία μου, πάω κόντρα στους φόβους μου. Αλλά αυτό μου παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι δεν θα ήμουν το ίδιο πρόσωπο αν λειτουργούσα αλλιώς. Ότι δεν θα μπορούσα να τα έχω κάνει πιο γρήγορα τα πράγματα. Κάνω λίγο αργά. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με την Κατερίνα Λέχου σε μια συνέντευξη εξομολόγηση θα μας αποκαλύψει όλα τις τα μυστικά. Θα τα αποκαλύψεις? Όχι όλα. Όλα. Τι μου δίνεις? Τι θες? Την καρδιά μου. Το προηγούμενο δεν πιάνεται. Α, δεν μετράει. Α, το κλεφτρώνει. Έλα, πάμε πάλι. Δεν με χαλάσει καθόλου. Έλα. Κοίτα το τέρας. Για, παίζε. Έλα, τι να παίξω. 6-5, το παίζεις, παιδί μου. Α, το παίζει αυτό. Καλά, ναι. Καλά, εντάξει, δεν αρχίσαμε καλά. 6-5. Άμα είναι 10 ώρες, παίζει. Ξέρεις, είδε. Τι έγινε, δεν με φτάνεις. Δεν έχει σημασία, είναι ένα καλό ζάρι. Λοιπόν, ένα-δύο. Ω, μετράει, Θεέ μου. Έτσι μετράς. Ναι. Φτάνει. Δεν παίζεις. Έτσι νικάω όμως. Έτσι τους τρελαίνω. Έλα. Έτσι νικάς. Μετρώντας με τα δάχτυλα. Ένα-δύο. 6-5. 6 και 5. Παίζεις συντηρητικά, να σου δείξω κάτι. Για δείξω. Τι κάνεις εδώ. Ανοίγεις εδώ, στη γωνία. Για να χτυπήσεις μετά, να είσαι έτοιμο. Καταλαβες. Λοιπόν. Κοίταξε εδώ σε τι δύσκολη θέση είμαι τώρα. Πόσο κοντά είσαι να μην τα ακούσεις. Και έχεις αφήσει και μόνη της. Ναι, να μην σε νοιάζει. Αυτό, ναι. Αυτά δεν τα κάνω, αυτά είναι κλίματα. Παίζω, όχι, δεν είναι κλίματα, παίζω τολμηρά. 4 και 2. 1, 2, 3. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι, όχι. Δεν παίζουμε άλλο, τέλος. Έλα. Δεν παίζω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και σε ερασιτέχνης. Ναι, είμαι ερασιτέχνης, αλλά έτσι κερδίζουνε. Λοιπόν.
Άλλο. Θα κέρδιζα και φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκα. Ναι, καλά, το βλέπω στο βλέμμα σου. Πάνω που θα σου πιάνω το πουλί, το σταμάτησε. Ένα, δύο, τρία. Εξάρες είναι, έξι είναι αυτό. Βέβαια, κατευθείαν ήρθα. Θα σου πιάνω το πουλί. Και τι έγινε. Α, σε πήγε. Και τι έγινε. Ένα πουλί. Και τι έγινε. Έχουμε παίξει πιο δύσκολα. Παίζει τάβλη. Παίζω. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Είναι το παιχνίδι που μου αρέσει πιο πολύ από όλα, νομίζω. Παίζει συχνά, δηλαδή μόνο το καλοκαίρι με το φραπέ όχι, στην παραλία. Όχι, παίζω και το χειμώνα. Παίζω το, και το χειμώνα. Δηλαδή μπορεί να παίζω και 2-3 φορές την εβδομάδα. Και παίζει με στοιχηματάκια, βάζεις και. Λεφτά ή χάρες, δεσμόνα, όταν δεν υπάρχει ρευστό. Συνήθως κερδίζεις ή χάνεις. Ο συμπαίκτης μου είναι πολύ καλός και χάνω τις περισσότερες φορές. Αλλά έχω μάθει πάρα πολλά. Ξέρεις να χάνεις, δηλαδή παραδέχεσαι την ήττα σου. Παραδέχομαι, αλλά. Κάνεις αυτό που έκανες τώρα. Όχι, όχι. Με σένα δεν παίζω γιατί κάνεις έτσι και μετράς και δεν μπορώ, βαριέμαι. Λοιπόν. Μου την είπε. Με έκανε σκόνη. Όχι, όχι, χάνω. Αλλά όταν ο άλλος είναι ζαράκιας μεγάλος, δεν αντέχω πια δηλαδή κιόλας. Οι άντρες είναι καλύτεροι ή γυναίκες στο τάβλι. Οι άντρες ξέρουν καλύτερο τάβλι. Ξέρουν καλύτερο τάβλι. Ναι. Με αγχώνει αυτή η παραδοχή. Νόμιζα ότι θα μου λέγες, εμείς ξέρουμε. Ναι, αλλά εγώ πω όχι, όχι, αλλά προσπαθώ. Σε όλα προσπαθώ γενικά να γίνομαι καλύτερη. Στη ζωή ξέρεις να χάνεις. Απολύτως. Αν και για μένα δεν υπάρχουν, ξέρεις, νικητές και ηττημένοι. Όλοι είναι νικητές. Ακόμα και αν έχουν χάσει, αν δώσουν ένα έντιμο αγώνα δηλαδή. Και ναι, η εμπειρία. Ναι, γιατί είναι αυτό που σου μένει δηλαδή από την όλη ιστορία. Ναι. Δεν λέγαμε πριν ότι μία αποτυχία μπορεί να σε διδάξει πάρα πολλά, πάρα πολλά πράγματα. Μου είπες ότι στο τάβλι θεωρείς ότι είναι καλύτεροι οι άνδρες. Στην οδήγηση, καλύτεροι οι άνδρες ή οι γυναίκες. Δυστυχώς είναι οι άνδρες, αλλά. Με έχεις αποπλήσει, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Μα περίμενα να μου πεις. Γιατί οδηγούν πιο πολλά χρόνια. Είναι πιο εξοικειωμένοι. Οι γυναίκες έχουν πόσα χρόνια οδηγούν τώρα, εντάξει. Από το 65 και μετά. Εσύ είσαι καλή οδηγός, οδηγείς καλά. Επίσης στη Φόρμουλα 1 δεν υπάρχουν γυναίκες. Γιατί ακόμα δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά. Αυτό κάτι σημαίνει, θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά. Ναι, εντάξει, μπορεί. Αν το αποφασίσουν οι γυναίκες, λέει, αν αποφασίσει μια γυναίκα ότι θα θέλω να οδηγήσω στη Φόρμουλα 1. Μια γυναίκα μαχητική, δεν θα το πετύχει. Εκεί θα κολλήσουμε. Θα το πετύχει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρω καμία εγώ. Εσύ είσαι καλή οδηγός, οδηγείς καλά. Πολύ. Είμαι πολύ καλή οδηγός. Και παρκάρεις καλά. Εννοείται. Έτσι. Γιατί ανεξάρτητο είναι το οδήγημα με το παρκάρισμα. Όχι, παιδί μου, αλλά πολλοί λένε ότι οι γυναίκες έχουν μια δυσκολία στο ναι, πάρκινγκ. Γιατί δεν αντιλαμβάνονται τον όγκο. Το πιστεύεις δηλαδή αυτό. Δεν αντιλαμβάνονται. Σε είχα για πιο ζόρι, κύριε παιδί μου. Πιο έτσι. Οι γυναίκες, τώρα σε αυτό σου είπα ότι είμαι καλή. Αυτό που πιστεύεις εσύ πιστεύουν και στην Κίνα και έχουν φτιάξει θέσεις για πάρκινγκ, ειδικά για γυναίκες. Για δες το βίντεο. Γυναίκες οδηγοί. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η σχέση των γυναικών με το τιμόνι. Και δει με το παρκάρισμα, ακροβατεί ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος. Και όσο ο αριθμός των νέων αυτοκινήτων μεγαλώνει, όταν αντιστοίχως οι θέσεις στάθμευσης παραμένουν ίδιες, τα μικροατυχήματα, όπως είναι φυσικό, πληθαίνουν. Και τις γυναίκες να είναι όλο ένα και συχνότερα πρωταγωνίστρια σε αυτά. Έτσι λοιπόν, οι Κινέζοι αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα για την πάταξη του φαινομένου, δημιουργώντας ξεχωριστούς χώρους στάθμευσης για σοφερίνες. Τι ιδιαίτερο συμβαίνει με τις θέσεις αυτές, είναι κατά ένα μέτρο πιο φαρδιές, διαθέτουν εντονότερο φωτισμό και οι κολόνες που βρίσκονται ανάμεσά τους είναι ενισχυμένες με ειδικά προστατευτικά. Και το κυριότερο, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ελιγμή για το παρκάρισμα. Στο ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες πάρκινγκ εργάζονται μόνο γυναίκες υπάλληλοι, οι οποίες αναλαμβάνουν να καθοδηγούν με ασφάλεια τις γυναίκες οδηγούς στους χώρους στάθμευσης. Σχόλιο, θέλω σχόλιο. Αυτός ο λαός είναι πάντα μια έκπληξη για μένα, καταλαβες. Είναι μια έκπληξη, δεν είναι πέρα από τη φαντασία μου αυτό που είδα. Είναι απίστευτη, είναι απίστευτη σε όλα τους, είναι απίστευτη. Στο δρόμο, όταν κινείσαι, όταν οδηγείς, σου έχει τύχει ποτέ να σου πούνε «Άντε μου ρε, πήγαινε, έπλυνε κανένα πιάτο που δες και τι μόνη». Πολλά έχουν τύχει στο δρόμο, δεν θες να τα ξέρεις, πολύ πιο αιματηρά. Δηλαδή? Εντάξει, είμαι λίγο επιθετική στην οδήγηση. Δηλαδή? Τώρα δεν θέλω. Έλα, πες τα όλα. Κοίταξε, όταν γίνεται κάτι το οποίο αισθάνομαι ότι, από το οποίο αισθάνομαι ότι έχω απειληθεί, έχει απειληθεί η ακαιρεότητά μου, γίνομαι πολύ επιθετική. Δηλαδή, οτιδήποτε, τι κάνει ένας άνθρωπος, βρίζει, βγαίνει από το αυτοκίνητο, όλα τα κάνει. Ή επίσης, δηλαδή, όταν θεωρώ ότι αδικούμε και αφού είμαι σε μια ανηφόρα. Ναι. Και έχω προτεραιότητα. Ναι. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό είναι έτσι. Τέλος. Και ο άλλος θέλει, επειδή είναι άντρας, να περάσει την κατηφόρα και να μου κόψει το δρόμο. Τίποτα, έχω τραβήξει το χειρόφρενο, έχω κλείσει τη μηχανή και του λέω «Εδώ θα πεθάνουμε εσύ και εγώ μαζί».
Και έρχονται μετά και όλοι οι άλλοι από πίσω και γίνεται ο χαμός ο μεγάλος. Και δεν κουνιέμαι καθόλου, ρούπι. Δεν φοβάσαι, επειδή ο άλλος είναι άντρας, φοβάμαι. Είναι πιο σωματώδης. Ναι, έχει, μήπως είναι και κανένας τρελός. Έχει τύχει να μου επιτεθεί άνθρωπος. Τι εννοεί σου έχει επιτεθεί? Έχει βγει από σου το... Σου έχει χτυπήσει? Έχει βγει. Είχα κλειδωμένες τις πόρτες, προσπαθούσε να την ανοίξει, έδωσε κλωτσιά στην πόρτα μου. Δεν θα με βάραγε. Έχει τύχει. Αλλά δεν εκεί, μπορώ. Εκεί, ας πούμε, δεν είπες πω, πω, τέρμα, σταματάω να μιλάω. Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν με πνίγει το δίκιο. Όταν με πνίγει το δίκιο, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Επίσης, όταν κάνω ατόπιμα, γιατί όλοι είμαστε κάποια στιγμή αφηρημένοι, έχει τύχει. Δηλαδή, το πρώτο που λέω είναι συγγνώμη. Δηλαδή, συγγνώμη, φίλε, έκανα λάθος. Δεν σε είδα, ξέρω εγώ. Συγγνώμη. Το γεγονός ότι είσαι αναγνωρίσιμη δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για να με βρει. Στους καυγάδες, ναι. Όχι, εγώ δεν είμαι για μένα καθόλου. Για τους άλλους είναι. Γιατί εκεί που πάω να μαλώσω μου λένε αχ! Σας βλέπουμε! Και δεν μπορείς να ανατσακωθείς, ναι, σου βγαίνω μέσα. Μου κόβει τον τζακωμό. Τι είναι αυτό που σε εκνευρίζει? Ποια πράγματα σε εκνευρίζουν? Σε κάνουν έξαλλοι. Έξαλλοι όμως. Έξαλλοι. Το ένα είναι η αδιαφορία. Στο είπα, για μένα η αδιαφορία ισούται με θάνατο. Να μην σε ενδιαφέρει αν πατάς τον άλλον, αν τον σκουντάς, αν τον πονάς, αν τον. Δεν υπάρχει για μένα ζωή χωρίς. Χωρίς την επίγνωση ότι δεν είσαι μόνος. Ότι δεν είσαι μόνος εσύ. Και το άλλο είναι εντάξει, καλά, στη χώρα μας πια είναι, εντάξει, είναι όλα χύμα πια. Δεν, ανομία. Παραξενιές έχεις? Πολλές, πολλές. Μ' αρέσει η ησυχία μου πολλές φορές, η μοναξιά μου. Δεν θέλω να. Τα τηλέφωνα με ενοχλούν. Δηλαδή εντάξει. Έχω τώρα. Εκνευρίζω όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν εκνευρίζομαι γιατί το έχω κλειστό. Το έχεις μονίμως κλειστό? Δεν μπορεί να το έχεις κλειστό. Το έχω πολλές ώρες στο αθόρυβο την ημέρα. Και όταν εργάζομαι, εντάξει, εννοείται όταν είμαι στο θέατρο και αυτά, και όταν διαβάζω και όταν ξαπλώνω. Είσαι νευρικό άτομο? Θυμώνεις εύκολα ή είσαι ζεν? Οξύθυμη είμαι, ναι. Αλλά προσπαθώ να το τιθασεύσω. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που έχεις ανεβάσει θερμοκρασία, που σου έχει θολώσει το μάτι σου, που θες να τα κάνεις όλα λίμπα. Εννοείται. Και τι κάνεις, τα κάνεις λίμπα ή κρατιέσαι? Στις 10 φορές, στις 9 δεν τα κάνω. Κρατιέμαι. Πώς τα καταφέρνεις? Να κρατιέμαι, ναι. Μάλλον επειδή μεγαλώνω. Και είναι παράγοντας αυτός ο οποίος. Ναι, ναι, γίνεσαι πιο επίοικης, γίνεσαι πιο. Ελέγχεις περισσότερο τον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι ειδικά αφιερωμένο για σένα. Κοίταξε να δεις τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Στην Αμερική αυτό, στον Ντάλλας, έχουν φτιάξει ένα δωμάτιο, επιχείρηση είναι δηλαδή. Πληρώνεις, δίνεις 25 ευρώ, ναι. Παίρνεις ένα αρόπαλο, ναι. Και μπαίνεις μέσα και τα κάνεις όλα λαμπόγιαλο για 5 λεπτά. Δωμάτιο θυμού. Νευριάζετε πολύ και συχνά? Έχετε νευριάσει ποτέ τόσο πολύ που να θέλετε απεγνωσμένα να τα κάνετε όλα λαμπόγιαλο, αλλά φοβάστε τις συνέπειες? Αυτό εδώ το δωμάτιο έχει δημιουργηθεί με σκοπό να καλμάρει τα νεύρα σας και να σας εκτονώσει για τα καλά. Λέγεται δωμάτιο θυμού και λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό στον Ντάλλας. Πρόκειται για ένα δωμάτιο, ένα ελεγχόμενο περιβάλλον δηλαδή, γεμάτο από αντικείμενα έτοιμα να καταστραφούν. Έπιπλα γραφείου, τηλεοράσεις, οθόνες υπολογιστών και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νου σας. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν δεν έχει παρά να φορέσει το κράνος του, να αρπάξει το ρόπαλο, να πληρώσει 25 ευρώ και να δράσει ελεύθερα, εκτονώνοντας την οργή, τα νεύρα και την όποια απογοήτευσή του. Οι πελάτες αυτή τη στιγμή ξεπερνούν τους 250 το μήνα και μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε ρόπαλα του μπέισμπολ, μπαστούνια του γκολφ, ρακέτες του τένις, λωστούς, χέρια και πόδια από κούκλες βιτρίνας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαχαίρια και ηλεκτρικά πριόνια για ευνόητους λόγους. Είπαμε, οργή, αλλά μέτρο. Μην γίνει και κανένα ατύχημα. Θα πάω τεροχρονισμένα να τα σπάσω στο δωμάτιο. Έλατε. Αυτό με εξοργίζει και εμένα. Πώς γίνεται δηλαδή αυτό και πώς θα εκτονωθώ? Άμα κάτσεις να το σκεφτείς. Στη βρέσκουλα είναι το σίδερο. Έτσι, τώρα νευρίασα και να πάω στο δωμάτιο θυμού. Να πληρώσω και 25 ευρώ. Και να τα σπάσω. Πάει, έχει φύγει τα νεύρα. Το θέμα είναι εκείνη την ώρα τι κάνεις. Πάντως το θέμα είναι να μην αφήνεις τον εαυτό σου έτσι. Γιατί ο πρώτος που ταράζεται από όλη αυτή την ιστορία είσαι εσύ. Ναι, αλλά όμως μετά ηρεμείς. Όχι, είναι μεγάλη η βία που περνάει από μέσα σου. Πρέπει να μην φτάσεις στο σημείο αυτό. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Πώς γίνεται. Πώς τα καταφέρνεις όμως να μην φτάσεις? Εντάξει, σκεφτόμαστε. Και από το φούντομα των νεύρων και την έξαψη των νεύρων, στο φούντομα και την έξαψη του έρωτα. Τι είναι ο έρωτας για σένα?
Μ' αρέσει αυτή η λέξη εμένα. Η λέξη ερωτάς. Μ' αρέσει γιατί είναι κακοποιημένη λέξη. Οι λέξεις γενικά που έχουν κακοποιηθεί δεν μ' αρέσουν. Δεν τις χρησιμοποιώ κιόλας. Και το αγαπώ είναι κακοποιημένη λέξη. Γιατί ο καθένας. Το λέμε πολύ βάζει εύκολα, ό,τι δηλαδή. Θέλει. Προτιμώ να πω ό,τι εννοώ με αυτό. Ότι. Δηλαδή δεν το λες το σ' αγαπώ, επειδή είναι κακοποιημένο. Από ένα σημείο και μετά, και όταν έχεις αναπτύξει έναν κώδικα επικοινωνίας με έναν άνθρωπο, ναι, μπορείς να το πεις. Αλλά δεν θα το πω από νωρίς, γιατί δεν ξέρω τι εννοεί, τι καταλαβαίνει ο άλλος. Δεν με ξέρει ο άλλος να ξέρει τι εννοώ εγώ. Και δεν καταλαβαίνω και όταν μου το λέει. Οπότε δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Έρωτα μεγάλο έχεις νιώσει. Έχεις ερωτευτεί αυτό που λέμε παράφορα. Έχει τύχει να νομίζω ότι είμαι ερωτευμένη. Δεν ήταν έρωτας όμως, γιατί εγώ. Να, γι' αυτό σου λέω δεν τη χρησιμοποιώ έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο έρωτας δεν σβήνει. Μεταλλάσσεται. Άρα αυτά που σβήσανε δεν ήταν έρωτες. Ήτανε μια τρέλα της στιγμής, ένα πάθος, μια ανασφάλεια της στιγμής. Μα και επιστημονικά λένε ότι ο έρωτας τελειώνει. Φυσικά, γιατί δεν μπορείς να ζεις τα κόκκινα. Δεν μπορείς να ζεις τα κόκκινα, δεν μπορεί η καρδιά σου να τα αντέξει. Δεν αντέχει σωματικά να είσαι όπως είσαι, ας πούμε, τον πρώτο μήνα που γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Πρέπει να είναι σε λίγο σε ύφεση, θα πεθάνεις. Αλλά δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω ότι για τον έρωτα ως συνέστημα δεν είναι κάτι που εξατμίζεται, κατά τη γνώμη μου. Είναι κάτι που ανθίζει. Απλώς αλλάζει. Και επίσης επανέρχεται πολλές φορές. Περνάς περιόδους που είσαι πιο χαλαρός, πιο γαλήνιος, άλλες που ξαναφουντώνουν τα πράγματα. Είσαι από τους ανθρώπους που θα κάνουν υπερβολή, που θα παίζουν στα πατώματα για ένα μεγάλο έρωτα. Όχι πια. Άρα ήσουν. Ναι, ήμουν λίγο πιο dramatic. Δηλαδή, τι είχες κάνει. Λόγω επαγγέλματος, μάλλον. Ναι, μεγέθυνα τα πράγματα. Τι ακραίο έχεις κάνει για έναν έρωτα. Το πιο ακραίο που είναι να καταπατήσεις το εγώ σου. Να μην υπάρχει ο εαυτός σου. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει. Το έχω κάνει με το λάθος τρόπο. Δεν μπορείς να εξαφανίσεις τον εαυτό σου. Θα βγεις στην επόμενη γωνία, θα τον βρεις μπροστά σου. Το έχω κάνει με το λάθος τρόπο και δεν πρέπει να γίνεται. Οι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν και να είναι ο εαυτός τους όταν είναι σε μια σχέση. Εδώ θέλω να σε πω, ειλικρίνεια υπάρχει στις σχέσεις. Απολύτως πρέπει να είναι έτσι. Δεν κάνω άλλου είδους σχέσεις. Εσύ είσαι ο εαυτός σου δηλαδή στις σχέσεις. Τελείωσε, δεν υποδίωμαι πια κανένα ρόλο. Τους ρόλους τους υποδίωμαι. Ψέματα λες και έχω και ντοκουμέντα. Για να πω. Να πέσουν τα ντοκουμέντα. Για να δω αν υποδίωμαι. Το μαγείρευες. Του άρεσε πολύ το γιουβέτσι μου. Ποιο γιουβέτσι σου. Εμένα μου έχεις πει ότι δεν ξέρεις ούτε αυγό να φτιάχνεις. Σου αγαπεί αυτό που θέλεις να ακούσεις. Γιατί θα έπεφτες στα μάτια μου αν έφτιαχνες μουσακά. Αφού έπρεπε να σου δώσω τη χαρά να μου μαγειρέψεις εσύ. Να με περιποιηθείς εσύ. Γιατί ήξερα εγώ να μαγειρεύω. Και το κινέζικο που ήταν η σπεσιαλιτέ σου. Απ' έξω το παράγγελμα. Ψέμα κι αυτό. Να, ο Γρηγόρης δεν μου είπε ποτέ ψέματα. Άσε που με δέχτηκε όπως ήμουνα. Γιατί εγώ πώς θα δέχτηκα. Αν θες να ξέρεις. Τα πρωινά που ξυπνούσαμε και με έβλεπες να λάμπω από ομορφιά. Ναι. Ξυπνούσα νωρίτερα και βαφόμουνα και χτενιζόμουνα σαν την τρελή με την τζιμπλά στο μάτι. Γιατί? Γιατί αυτό ήθελες να αντικρίζεις πλάι όταν ξυπνούσες. Κάνεις λάθος, με έχεις παρεξηγήσει. Είμαι μια κανονική γυναίκα. Και όταν ξυπνάω είμαι κομμένη. Τα μάτια μου είναι πρισμένα, τα μαλλιά μου πετάνε και η αναπνοή μου μυρίζει όπως κάθε φυσιολογικού ανθρώπου. Εσύ ήθελες να με φυλάς και να μυρίζω αγιόκλημα. Πού θες να καταλήξεις? Στο ότι με σένα καταπιεζόμουνα. Ενώ με τον Γρηγόρη λειτουργούσα φυσιολογικά. Γιατί εγώ δεν καταπιεζόμουν με σένα. Καταπιεζόσουν, α. Γιατί? Έμπαινε στην τουαλέτα και άνοιγα τις βρύσες για να μην ακούστηκε κανένας θόρυβος. Από τους νορμάλ θορύβους που ακούγονται όταν κάποιος χρησιμοποιεί την τουαλέτα. Μην τον ακούσει νεράιδα και σοκαριστεί. Έχω ξανακούσει, δεν είμαι εξωγήινη. Πήγαινα να κατουρίσω και σημάδευα σαν έκανα σκοποβολή. Μην τυχόν για πιτσιλίσω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχετε όλοι οι άντρες. Αυτό ήθελες από μένα. Να μην είμαι όπως όλοι οι άντρες. Αλλά δυστυχώς είμαι. Όταν πίνω μπύρα, ρεύομαι. Τα πλητά μου τα πετάω από εδώ και από εκεί. Με τις κάλτες σκουπίζω τα παπούτσια μου. Και με τους κολλητούς μου δεν κουβεντιάζουμε για την ποιήση και τον μεταμοντερνισμό. Αλλά για γκόμενες και για ποδόσφαιρο και για που κάναμε στα 16 μας. Τώρα ήρθε η ώρα να τα αναλύσουμε όλα για τις ανθρώπινες σχέσεις πέρα από την πλάκα. Κάπως έτσι δεν λειτουργούν και τα ζευγάρια. Γι' αυτό άλλωστε και φτάνουν στο χωρισμό. Γιατί χωρίζουν όταν ο ένας καταλαβαίνει τελικά ποιος είναι ο άλλος. Διότι υποδίεται ένα ρόλο. Δηλαδή υποδίεσαι αυτό που νομίζεις ότι θα αρέσει στο υποκείμενο του πόδου σου. Ψ, τι παπαλή. Τι είπες. Ναι, όντως γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να γίνεται. Είδες που γίνεται. Τα έχεις κάνει και εσύ αυτά.
Ναι, έχω προσπαθήσει για να είμαι αρεστή, καταλαβαίνεις. Έτσι, μα αυτό δεν ναι. το κάνεις για κάποιον άλλο λόγο. Ναι, αλλά πρέπει να αρέσει τον άλλον για αυτό που είσαι. Όχι για αυτό που δεν είσαι. Και τώρα ευτυχώς το έχω ξεπεράσει αυτό. Και αν δεν το κάνεις εσύ, να πρέπει να το κάνεις έτσι και να το ξεκινήσεις από σένα. Και θα δεις, όποιος μείνει σημαίνει του αρέσει έτσι όπως είσαι. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Είτε φίλος είναι, είτε οτιδήποτε. Δεν σε απομυθοποιεί όμως. Τι να κάνουμε, η ζωή έχει και αυτό. Όταν συγκατοικείς με έναν άνθρωπο, εγώ δεν συγκατοικώ, αλλά λέμε, όταν περνάς, όταν έχεις... Είναι και αυτός ένας λόγος που δεν συγκατοικείς. Όχι, όχι, το ότι φοβάσαι, όχι, όχι, μη σε απομυθοποιήσει ο άλλος. Είναι πρακτικό το θέμα. Δηλαδή να σε βλέπει μόνο στα ωραία σου, μόνο αγέροχη, λαμπερή, όμορφη. Δεν με βλέπει καθόλου στα ωραία μου. Δεν είναι πρακτικό το θέμα που δεν συγκατοικώ. Γιατί θέλω οπωσδήποτε να έχω ένα χώρο εργασίας δικό μου και δεν τον έχω, γιατί είναι μικρό το σπίτι. Και έτσι δεν μπορώ να μένω με έναν άλλο άνθρωπο. Σε κνευρίζει και το συνέχεια. Όχι. Δηλαδή ναι. είσαι, με το φίλο σου είσαι, μπορείς αυτό το. Μα δεν είμαστε βλέπεις, συνέχεια. Βλέπεις πολλά ζευγάρια που είναι συνέχεια μαζί. Που πάνε παντού μαζί. Όχι, στο σούπερ μάρκετ μαζί. Στη βόλτα μαζί. Βγαίνει με τους φίλους του και είναι μαζί και η κοπέλα. Η κοπέλα βγαίνει με τις φίλες της και είναι μαζί. Εσύ το αντέχεις αυτό ή δεν το μπορείς. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι αυτάρκεις. Mm. Ο καθένας έχει τους φίλους του. Αλλιώς είναι αυτό που λέει ο Έλεγιος Ισοβίτης. Πρέπει να βγεις και με τους φίλους σου να πας στο ποδόσφαιρο, να πεις τις βρισιές σου, να μιλήσεις, να χαζέψεις καμιά γκόμενα, ξέρω εγώ, να πεις κάτι. Είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Και εγώ αντίστοιχα μπορεί να θέλω να κάνω κάτι. Δεν υπάρχουν αυτά τώρα. Είμαστε μεγάλα παιδιά. Μεγαλώσαμε. Νεότεροι τα έκανες αυτά που είδαμε στο απόσπασμα, το είσαι το τέρι μου. Δεν θα ξυπνούσες νωρίτερα για να είσαι. Όχι, δεν έκανα αυτό, αλλά καταπίεζα. Όταν είπα ότι προσπαθώ, καταπίεζα πάρα πολλά πράγματα που ήθελα να κάνω. Παραδείγματος αγάρι αυτό της ανεξαρτησίας. Θέλω να είμαι ανεξάρτητη εγώ, να κάνω πράγματα μόνη μου. Μ' αρέσει αυτό. Χωρίς να σημαίνει τίποτα πονηρό. Ναι. Το έχω ανάγκη δηλαδή. Και δεν τα έκανα γιατί ο άλλος μπορεί να ζήλευε, ας πούμε. Ναι. Αυτό ήταν πολύ καταπιεστικό. Ναι. Και στο τέλος δεν κράτησε και για πάντα, όπως φαίνεται. Η μοναξιά σε φοβίζει. Δεν μ' αρέσει πολλές φορές η αίσθηση ότι είμαι μόνη μου σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Μόνος είσαι, ναι, μόνος είσαι. Είναι λίγο πικρό αυτό το πράγμα. Απλώς αυτό διανθίζεται με κάποιες στιγμές συντροφικότητας. Και έτσι αντέχεται. Αλλιώς δεν αντέχεται. Το θάνατο το φοβάσαι. Τον επεξεργάζομαι πάρα πολύ και προσπαθώ να μην το φοβάμαι. Δηλαδή σκέφτομαι ότι είναι πάντα εκεί. Είναι στην άκρη του δρόμου. Του δικού μου δρόμου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που δεν θα μου συμβεί. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα μου συμβεί. Τώρα. Επειδή ακριβώς είναι εκεί και περιμένει, πρέπει να είμαι. Αυτό μου δημιουργεί μια κατάσταση ετοιμότητας. Άρα, μάλλον καλό. Ετοιμότητας. Ναι, ετοιμότητας. Δηλαδή, τι εννοώ. Με ποιο τρόπο. Να μην αφήνω κάτι για να γίνει στο μέλλον. Να μην μεταθέτω τα πράγματα. Να μην κολλησιεργώ σε σχέση με το χρόνο μου. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι μετά. Ή ότι τελειώνουν όλα. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει κάτι μετά. Ότι υπάρχει κάτι μετά. Ναι, δεν μπορεί να είναι δηλαδή... αυτό. Το πιστεύω δια της ατόπου απαγωγής, πρέπει να ξέρεις. Δηλαδή. Γιατί αν είναι αυτό μόνο που ζούμε εδώ, είναι πολύ ευτελές. Και είναι... Δεν αξίζει έστω και γι' αυτό, εδώ. Όχι, όχι. Για μένα δεν αξίζει. Όχι. Η αντιστοιχία δηλαδή κόπου, πόνου, δυσκολίας δεν αντιστοιχεί με αυτό που βιώνουμε εδώ. Δεν είναι όμως μόνο ο κόπος, ο πόνος και η δυσκολία. Είναι και το χαμόγελο, είναι και η χαρά, είναι και ναι, ο έρωτας. Σου πάει η αντιστοιχία. Δηλαδή, ο έρωτας, ας πούμε, είναι το αντίθετο του θανάτου. Είναι τζούρες αυτά. Είσαι μικρή. Είναι τζούρες. Είναι τζούρες. Δεν είναι το μόνο πράγμα που σε κάνει να νιώθεις αθάνατος. Που ξεχνάς το θάνατο. Ο έρωτας. Ναι. Ναι, ο έρωτας αντιστέκεται στο θάνατο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι στις εμπόλεμες καταστάσεις γεννούν παιδιά. Κάνουν έρωτα. Πάντως και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αμερική σκέφτονται πολύ το θάνατο. Δεν το σκεφτόμαστε μόνο εμείς. Προετοιμάζονται. Και έχουν φτιάξει και επιχειρήσεις σχετικές με το θέμα. Για δες, θα το σχολιάσουμε μετά. Ω, τι θα δω τώρα. Είστε λίγο καθαρματάκι. Έχετε τσακωθεί με όλους και αυτό που φοβάστε είναι μήπως την κηδεία σας δεν πατήσει ψυχή. Δεν στάξει δάκρυ. Ή τέλος πάντων δεν υπάρχει η προσέλευση που θα επιθυμούσατε. Μη σκάτε. Μια βρετανική εταιρεία έρχεται για να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Μπορείτε να τη βρείτε στο διαδίκτυο με την επωνυμία Red Emurner και υπόσχεται να στείλει τους ανθρώπους της να παρευρεθούν στην κηδεία σας έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο ή ακόμα και ως βούλιο.
τιμή είναι fix και μιλάμε για ένα κόστος ενοικίου $68 το κεφάλι. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι διαθέτει επαγγελματίες κυριοεπισκέπτες, άτομα αξιοπρεπή που σε καμία περίπτωση δεν θα προδώσουν τη μυστική συμφωνία. Τους κλείνετε λοιπόν από τώρα και όταν συμβεί το μοιραίο θα παρευρεθούν στην κηδεία σας, θα κλαίνε όπως οι πραγματικοί σας συγγενείς, ίσως και λίγο περισσότερο, και γενικώς θα συμπεριφέρονται σαν να έχασαν έναν δικό τους καλό άνθρωπο. $68 το κεφάλι, δεν είναι και λίγα. Τι σου έλεγα για τη μοναξιά, βλέπεις τι κάνουν οι άνθρωποι, προπληρώνουν για να τους κλάψουν. Ναι. Εντάξει. Τραγικό. Δεν είναι μοναξιά αυτό. Εντελώς. Ευθύνη. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις πριν. Να μην είσαι καθαρματάκι, όπως λέει και το βίντεο. Και είναι και καλό μεροκάμα το $68 για δύο ωρίτσες. Δεν θα καλέσεις έναν. Θα καλέσεις μια τριανταριά. 3, 11, 14, 14, 15 και 11, 68. Άντα δύο χιλιαρικάκια μπα, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Καλύτερα να τα έχουμε καλά με όλους για να διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με την αγαπημένη όλων Κατερίνα Λέχου. Εδώ είμαστε, Κατερίνα Λέχου στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας στο Facebook, το Twitter της εκπομπής και το 54260. Τα χαιρετίσματά μας στη Θεσσαλονίκη, την όμορφη που μας τιμά ιδιαίτερα με τα σχόλιά της. Κατερίνα, θέλω να μου μιλήσεις με ειλικρίνεια. Ποιο είναι το πιο όμορφο? Άντε πάλι με την ειλικρίνεια. Βέβαια, ειλικρίνεια. Πιο σημαντικό στοιχείο στη ζωή μας. Ειλικρίνεια λοιπόν. Ποιο είναι το πιο όμορφο στοιχείο πάνω σου και ποιο είναι το πιο άσχημο? Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Ναι. Για πες. Ξέρεις, τα πράγματα είναι σαν ένα... Έχουν δύο όψεις. Ναι, σαν την όψη ενός νομίσματος, ας πούμε. Είναι το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι είμαι άνθρωπος που αφοσιώνομαι σε κάτι είναι θετικό, γιατί δεν μπορεί να είναι κακό. Mm. Αλλά είναι και κακό όταν ξεχνάς γιατί τα άλλα. Γιατί αποκλείς τα άλλα. Σου λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Mm. Έτσι. Το ότι μιλάω πολύ. Είναι καλό. Μιλάς πολλές πολύ. Φορές αναλύω και αυτά και το κάνω και το αυτό και το... Ναι, δεν μιλάς πολύ όμως, εσύ είμαι ο κουραστικό. Τι εννοείς μιλάω πολύ? Μιλάω πολύ, τι εννοώ, ότι έχω αιχμηρή γλώσσα. Α. Είναι ωραίο αυτό πολλές φορές. Τσακίζει κόκαλα δηλαδή. Ναι, τσακίζω κόκαλα. Αυτό είναι στην αρνητική του μορφή. Στη θετική του είναι ότι είμαι ευθύς, τσακ, ξέρεις με τι έχεις να κάνεις, όλα. Όταν ξεπεράσει από ένα σημείο και μετά, θέλω να πω ότι όλα είναι δυσυπόστατα. Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου? Πολύ. Και με τους γύρω σου? Αναγκαστικά. Τώρα τελευταία που έχω αρχίσει να γίνομαι λίγο πιο επικής με τον εαυτό μου, δηλαδή να μην τον μαστιγώνω συνέχεια και λιγότερο ενοχική, είμαι και λίγο πιο επικής, ναι. Είμαι λίγο πιο επικής και με τους γύρω. Την κριτική πώς την αντιμετωπίζεις, τη δέχεσαι? Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είμαι σε μια δουλειά που είμαι σε διαρκή μόνιμη έκθεση. Όχι μόνο για το αποτέλεσμα της δουλειάς μου, δυστυχώς, αλλά για όλα. Και όταν αυτή είναι κακόβουλη, πώς τη διαχειρίζεσαι? Προσπαθώ να τα αντέξω, προσπαθώ να μη συγχρωτίζομαι με αυτά τα πρόσωπα. Απαντάς ή δεν ασχολείσαι? Όχι, δεν απαντάω. Άμα ανοίξεις κουβέντα, τελείωσες. Πιστεύεις τη μοίρα ή θεωρείς ότι την τύχη μας τη φτιάχνουμε μόνοι μας, τη ζωή μας τη φτιάχνουμε μόνοι μας? Πιστεύω στη βούληση πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια προδιαγεγραμμένη γραμμή, δηλαδή ότι μερικά πράγματα θα τα ζήσουμε έτσι κι αλλιώς. Το τι θα μάθουμε από τον τρόπο που θα τα ζήσουμε, αυτό έγκυται στη δική μας βούληση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητή. Σε όλους τους ανθρώπους μπορεί να είναι το γραφτό σου να πεθάνει ένας πολύ κοντινός σου άνθρωπος. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα μοιραίο συμβάν. Το πώς θα το βιώσεις εσύ, που έγκυται στη δική σου βούληση, το πώς θα περάσεις, τι θα μάθεις από αυτό, πώς θα το ζήσεις, εκεί είναι δικό σου θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Το χάρηκα πάρα πολύ. Ειδικά τη στιγμή που σε νίκησα. Ποια από όλες? Αυτή ξέρεις εσύ, ξέρεις εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ που με τίμησες. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σάββατο και πάλι μαζί. Και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, έτσι, γιατί το χαμόγελο τι είναι? Τι είναι, Κατερίνα? Ζωή. Αντικρισικό. Τι είναι? Αντικρισικό. Αντικρισικό, εντάξει. Ζωή και αντικρισικό. Γεια σας.